απαιτούμε και θέλουμε, παρόλο που πολλές φορές μας έχει γίνει συζήτηση ότι θα βρούμε αλλού να πάμε, θα βρούμε και περνάνε τα χρόνια χωρίς καμία ενέργεια, τέλος πάντων. Το πράγμα όλη μέρα, μια τρέλα είναι εδώ κάθε Τετάρτη. Καθώς τα αλλεπάλληλα αιτήματα των κατοίκων για μετακίνηση της λαϊκής αγοράς στο Μασταμπά δεν βρήκαν καμία ανταπόκριση, προχωρούν αυτή τη φορά σε κινητοποιήσεις προκειμένου να εισακουστούν στους αρμόδιους. Κάτοικοι επέλεξαν να αφήσουν τα αυτοκίνητά τους παρκαρισμένα στο χώρο όπου στείνονται κάθε Τετάρτη οι πάγκοι, ώστε να διαμηνύσουν το μήνυμα πως η υπομονή τους έχει εξαντληθεί. Είχανε αυτοκίνητα, όλη η γειτονιά είχε αφήσει τα αυτοκίνητά τους μέσα, όχι άδικα βέβαια, γιατί η λαϊκή έπρεπε να έχει μεταφερθεί εδώ και πολλά χρόνια. Και με το δίκιο τους, και αυτοί έχουν κουραστεί και πρέπει να αλλάξουμε δρόμο. Υπήρχαν πάρα πολλά αυτοκίνητα εδώ πέρα, δεν μπορούσαμε να στρώσουμε και είχαν έρθει αστυνομίες, δημοτικές και τέτοια και συνεννοηθήκαν και μετά τα βγάλαν. Μια χαρά μίλησαν οι άνθρωποι, δεν ήμουν κάτω εγώ, ήρθε η αστυνομία, ήρθε η δημοτική, τα αυτοκίνητα μετακινήθηκαν και πάλι τα ίδια. Αλλά το ζητούμενο είναι ότι είναι πρόβλημα η λαϊκή εδώ τόσα χρόνια. Την ώρα που οι οργισμένοι κάτοικοι των οδών Παρασκευοπούλου και Ραυτοπούλου δηλώνουν πως δεν πρόκειται να ανεχτούν άλλες καθυστερήσεις, τα μηνύματα δεν είναι ιδιαίτερα αισιόδοξα. Από την αποκεντρωμένη διοίκηση έχει μπει φρένο στον σχεδιασμό του Δημοτικού Συμβουλίου για κυλιόμενη μετακόμιση της λαϊκής αγοράς για την επόμενη τετραετία σε διάφορα σημεία και οδούς, ξεκινώντας από τις οδούς Καστρινάκη, Πατριάρχου Φωτίου και Πατελάρου, επισημένοντας την αρνητική εισήγηση της τροχέας Ηρακλείου, που περιέγραφε μία σειρά από επιπτώσεις στην κυκλοφορία πεζών και οχημάτων. Τετάρτη πάω στη δουλειά με τα πόδια, γιατί μετά που γυρίζω δεν βρίσκω θέση. Δεν έχουν τίποτα μαζί μας, δεν έχουμε αντιπαράθεση μαζί τους. Με την περιφέρεια, με το Δήμο, δεν ξέρω με ποιους έχουν την αντιπαράθεσή τους, γιατί δεν έχει μετακινηθεί η λαϊκή. Και μετά ήρθαν στις εννοήσεις, τα βγάλανε, αλλά θα επανέλθουν βέβαια πιο δυναμικά, γιατί πρέπει να φύγει η λαϊκή από εδώ. Όλοι οι εμπόροι συμφωνούν. Τα προβλήματα υπάρχουν μέσω του Δήμου, της αποκεντρωμένης και των υπηρεσιών που δεν μπορούν να πούν οκ για τη μετακίνηση. Θα είχαμε ήδη μετακινηθεί δηλαδή. Μόνο προβλήματα που δεν θέλουμε να δημιουργούμε, αλλά δυστυχώς. Αν και ο Δήμος Ηρακλείου μπορεί να ανατρέψει την ακυρωτική απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης, ωστόσο έχει αποφανθεί πως οι αρμόδιοι θα περιμένουν πρώτα τη νέα νομοθετική ρύθμιση που ετοιμάζει η κυβέρνηση ως προς τις λαϊκές αγορές, η οποία αναμένεται να θεσπιστεί μέσα στο Σεπτέμβριο.